Από τον τρίτο ευεργετινό υπόθεσης λάμδα σίγμα 36 ότι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η αγάπη. Αυτός που αγαπά τον πλησίον του όπως θέλει ο Θεός προτιμά και επιδιώκει περισσότερο από αυτά τα προσωπικά του συμφέροντα την ωφέλεια ή την αγάπη του πλησίον. Α. Παλαδίου. Έζη κάποτε ένας άνθρωπος από την Αίγυπτο που λέγεται Σεραπείο. Ούτως ήταν γνωστός με το επώνυμο Σιδόνιος, διότι τίποτε άλλο δεν έφερε ως ένδυμα παρά ένα Σιδόνι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ενδυνήθηκε να αποκτήσει όλα στα αρετές και να υπερβάλλει σχεδόν όλους κατά την αρετή της ακτινοσύνης. Εκ της αγάπης του προς την ακτινοσύνη δεν ενδυνήθηκε ποτέ να παραμείνει ήσυχος στο κελί του για να μην έχει ειδικά σπροντίδες και να μην αποκτήσει ποτέ ιδιόκτητα πράγμα. Επερνούσε τα σημεία του περιεχόμενος εδώ και εκεί και επαιτώνει την καθημερινή τροφή από τους διαβάτες. Τίποτε άλλο δεν είχε ειδικό του παρά το συντούρι που φορούσε. Αυτός λοιπόν ο Σεραπείων παρακάλεσε έναν ασκητή και τον επόλεσε ως δούλο της κάποιων Έλληνα ηθοποιών που έμεναν στην πόλη. Ο ασκητής του παρέδωσε το τίμημα της εκουσίας πωλήσε έως του 20 νομίσματα τα οποία εφύλασε πάντοτε επάνω του. Έκτοτε υπηρέτη με αυταπάτηση και ικανότητα των ηθοποιών την γυναίκα του και την οικογένειά του χωρίς να τρώει τίποτα άλλο εκτός ο λίγο άρτου και ύδατος και χωρίς να σταματά ο νους του και το στόμα του να μελατούν το λόγο του Θεού. Πλησίον της οικογένειας του ηθοποιού έμεινε πολλά έτη και έτσι θεώρησε την περίσταση κατάλληλο ή συνομιλίες αυτούς για τον χριστιανισμό. Αποτέλεσμα της ευσεβούς αυτής της προσπαθίας του υπήρξε να κατανοηθεί πρώτον ο ηθοποιός εν συνεχεία σύζυγός του και τέλος ολόκληρη της οικογένειας να σπαστούν τον χριστιανισμό και να βαφτιστούν άπαντες. Μετά το Άγιο Βάπτισμα απεχώρησαν από το θέατρο, προτιμήσαντες στη ζωή της αρετής. Σε σέβονται δε πάρα πολύ τον Σεραπείωνα ως της εστάθη αιτία της σωτηρίας του, εμπνεώμενοι δε προς το σεβασμό αυτό. Του λέγω μία ημέρα, έλα αδελφέ να σε ελευθερώσουμε από τη σωματική δουλειά, διότι εσύ μας ελευθέρωσες από τη δουλειά της αμαρτίας. Τότε με σεμνότητα και ταπείνωση στους λόγους σας. Τώρα που ο Θεός έκανε το έλεγχο ότι με τη συνεργεία της ισότητας ψυχής σας, ήρθε η ώρα να σας φανερώσω κάποιο μυστικό ηθεία πρόνοια με χρησιμοποίηση ως όργανο της σωτηρίας σας. Εγώ λοιπόν ήμουν ελεύθερος ασκητής καταγόμενος από την Αίγυπτο. Σας ελπίθυν διότι ζούσατε μέσα εις φοβερά πλάνη και γι' αυτό αποφάσισα να πουληθώ εις την οικογένειά σας ως δούλος ώστε με τη βοήθεια του Θεού να υποβοηθήσω όσο δυνάμει να ελευθερωθείτε από τις εξαγνίες μεγάλες αμαρτίες και να σωθείτε. Αφού λοιπόν ο Θεός πραγματοποίησε τον πόθο μου, τώρα πρέπει και εγώ να φύγω για να βοηθήσω και άλλους συνανθρώπους μου στο έργο της σωτηρίας. Αφού είπαν αυτά, ο Ιησούς τους επιστρέφει τα χρήματα που είχαν δώσει ως τίμημα της δουλειάς του. Πρώην ηθοποιός μετά τη συζήτηση του κατά έναν τρόπο ενδέχονται να λάβουν πίσω τα χρήματα αυτά. Κράτησε τα το έλεγχο και δώσε τα στους φτωχούς, επειδή τα χρήματα αυτά είχαν σήμαξαν ως αραβόν για τη σωτηρία μας. Σεις να τα δώσετε ελεημοσύνη τους απαντούς ο ασκητής είναι δικά σας χρήματα. Εγώ ξένα χρήματα δεν μπορώ να προσφέρω εις τους φτωχούς ως ελεημοσύνη. Πρώτης επιμονής του ασκητού έλαβαν πίσω τα χρήματα του. Τον παρακάλουν όμως μετεπιμονής να μην πλησιώνεται. Μείνε κοντά μας. Σε διαβεβαιούμε ότι θα σε έχουμε του λοιπού ως πνευματικό μας πατέρα και κύριον των ψυχών μας. Αφού τον παρακάλεσαν πάρα πολύ χωρίς να αδυνηθούν να τον πείσουν, του ζήτησαν το ελάχιστο ή τη μία φορά το χρόνο να τον επισκέπτονται. Εδέχτη εν τέλει ο μακάριος την αξίωση των αυτήν, ο αποχαιρετής σας αυτούς ανεχώρησε διαλωμένος. Από εκεί λοιπόν μετέβησε Λακεδαιμονία, όπου πληροφορήθηκε ότι κάποιος εκ των προκλήτων της περιοχής μαζί με την οικογένειά του είχε περιπέσει στην αίρεση των Μανιχαίων. Και κατά τα άλλα είπε ενάρετος άνθρωπος και παιδί και την ευσέβεια. Χάρη λοιπόν της σωτηρίας του ανθρώπου αυτού επόλυσε τον εαυτό του για μέσω ενός άλλου ως δούλευε στην οικία του. Πράγμα της διάστημα δύο μόνο ετών και με τη βοήθεια του Θεού κατόρθωσε να τον αποσπάσει από την αίσθηση των Μανιχαίων και να τον προσαγάγει στην εκκλησία. Μετά την επιτυχία αυτή τους εγκατέλειψε και αυτούς και περιήρχε το την οικουμένη ευεργετών πνευματικού στους ανθρώπους όπως η δύναμη του. Β. Εν το βίο του Αγίου Ιωαννικίου. Ο Μέγας Ιωαννίκητος κάποτε πήγαινε στην Έφεσο προς την Καντουρία. Καθοδόν συνέντησε δύο μοναζούσας μητέρας και κόρη. Το ηθικό της κόρης είχε ήδη καταπέσει από τις φοδρότητα των σαρκικών νοσμών που ιστάνε το μέσα της. Η δε μητέρα με συμβουλές που έτρεπε την κόρη να αναχαιτίζει τα συμπαραστάσεις της σαρκός και να είναι σεμνή στα σκήνες της. Μόλις λοιπόν συνήθισε τα δύο αυτά γυναίκας και πληροφόρησε την κατάστασή της, αισθάνθη πόνο και λύπη στην ψυχή δια το πάθος της κόρης. Αμέσως καλεί κοντά την κόρη και την προτρέπει να βάλει τη χείρα της στην αφιά του. Κατά το διάστημα αυτό ο Μέγας Ιωαννίκητος παρακάλει τον Θεό να απαλλαγεί η κόρη από τον πειρασμό και να πέσει επάνω του το φοβερό κακό που ενόχλησε αυτήν. Πράγματι ως εκθάματος απειλάγει η κόρη του σαρκικού πολέμου και επανέρχεται στη μοναχή
Αδελφότητα όμως και πρώτερον είναι το συγχρόνο δύο φοβερό ηγέθη ο πόλεμο τη Αρκού ει τον Άγιον όπω το είχε ζητήσει. Μόλι όμω αντελήφθη μέσα του του ατόπιου λογισμού να εξωθούν ει απρεπεί πράξει, αμέσω μετέβησε ένα πύλο όπου εφόλευσε ένα μεγάλο όφη φοβερό ω δράκον και ετοιμάζεται να πέσει πάνω του για να τον καταπιεί. Ο δράκον παρεκάλλει δε και εκείντα των φοβερών αυτών όφη για να τον δαγκώσει, έστω και αν δεν είχε όρεξη προ τούτο. Τούτο δε το έκανε, διότι προτιμούσε να αποθάνει σωματικός παρά να υποδουλήσει εις τα ισχυρά σωματικά πάθη την ευγένεια της ψυχής. Στην αποφασιστικότητα αυτή του οσίου δεν δυνήθη να αμφίξει ο διάολος. Για αυτό, ενώ αυτός τόσο προθύμωσε έπειτα εις τον δράγοντα, αμέσως υπονοεί λογισμοί αυτά τα σπέρματα του νοητού δράγοντος εφυγαδεύονται και ούτω απειλάστο από την ενόχληση του μαζί με τη φυγάδευση των πονηρών λογισμών εμαράνθηκε, απενεκρώθη και οδήποτε άλλος αρχικών σχέδιμων που τον βασάνιζε προηγούμενος. Μαζί δε με το θαύμα αυτό αμέσως εφωνέθη η παωρά των δυνάμεων και των φοβερών εκείνων θηρίων όφης και εξισφαλίστη εις τον αγωνιστή το μέρα ή ο ένικτον δύναμης εναντίον των διαφόρων ορατών και αοράτων θηρίων. Γάμον, εν το βίο του Αγίου Ευθυμίου, όταν ο θείος Ευθύμιος επρόκειτο να εκτιμήσει από τους μαθητές του, από τον φθαρτόν του κόσμου κάλεσε πλησίον τους μαθητές του και τους είπε «Πατέρας μου και αγαπητοί μου και οι αδελφοί και τέχνα εγώ εν τόσο λίγο πρόκειται να ακολουθήσω την τελευταία ανώδο που κολλήσαν όλοι οι πατέρες. Εσείς πρέπει να αποδείξετε την αγάπη σας προς εμένα για τη θυρίσεις των εντολών της μοναχικής πολιτείας. Από αυτά σας έντολας πρόκειται και ανώτερα είναι η αγάπη η οποία αποτελεί και το σύνδεσμο της τελειότητας των αρετών. Τόσο δε απαραίτητος είναι η αγάπη μεταξύ των αρετών όσο και το αλάτι και το ψώνι, στο ψώνι. Χωρίς την αγάπη είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς όπως πρέπει την αρετή, διότι η απόδειξη της πάσης γνησίας αρετής είναι η αγάπη και η ταπεινόχρωση είναι. Ξαναυτόνι με ταπεινόχρωση είναι να βάζει τον ταπεινόχρωνα προς το ύψος των κατοχθωμάτων δε αγάπη τον συγκρατεί εις το ύψος αυτό ασφαλώς ώστε να μην δύναται να πέσει από εκεί εξών δε των αρετών με γη στην αγάπη όπως φαίνεται και από την παραδειγματική ζωή του δεσπότη και δημιουργούν μόνο εξαιτίας της προσημάτων. Μας αγάπησε ο Κύριος Χριστός ταπεινώθη θεληματικά και έγινε όμοιος με εμάς. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς και εμείς να εξομολογούμε προς αυτόν, να τον εννοούμε και να ενδιαφερόμεθα για τους τριβωμένους όσων δυνάμεθα. Η αγάπη είναι για την ψυχή εις φραγής του Θεού, δι' αυτού και ο Κύριος έδωσε ως γνωστόν την εξής εντολή στους μαθητάς. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε να λύσει. Ιωάννη Γιώτα Γάμα 35. Ποιος λοιπόν εννοεί ο Κύριος όταν λέει γνώσονται πάντες, ποιοι είναι αυτοί οι πάντες, βεβαίως είναι και οι άνθρωποι. Κυρίως όμως υπονοεί τα πνευματικά και αγορά των δυνάμεων των εκκλησιών και αριστερών βρισκομένων στον άνθρωπο, δηλαδή τους αγγέλους και τους δαίμονες, κατά την ώρα του θανάτου ημών. Διότι όταν ειδούν οι εχθροί το σημείο της αγάπης, αποτυπωμένο στην ψυχή που πορεύεται προς το κριτήριο, απομακρύνονται με φόβο από αυτήν και τότε θα χαρούν μαζί της όλοι οι ουράνιοι δυνάμεις. Σας αγωνιστούμε λοιπόν αγαπητοί όσο αν μπορούμε για να αποκτήσουμε την αγάπη και να μην μας εχμαλωτήσουμε τη φοβερά εκείνη τη στιγμή οι εχθροί μας. Εάν λοιπόν συμφωνάξει ο αδελφός και εσύ ασχολείσαι με το εργό, χειρός κλώτησε να δεις τι θέλει. Εν συνεχεία, μάλιστα χάρη της αγάπης να αφήσει την εργασία σου και να ασχοληθεί μαζί του. Εάν πρόκειται περί έργου το οποίο θα υποφέρει κέρδος μεγάλο θα είναι να καταστήσεις κοινωνών του κέντρου των αδελφών χωρίς να φθονήσεις. Εάν πάλι πρόκειται περί εργασίας ασημάντου και είπε ο ένας στον άλλον. Τώρα αδελφέ πήγαινε να εργαστείς διότι εγώ δύναμαι να το επιτύχω μόνος μου. Πρέπει ο άλλος να υπακούσει σε αυτόν που το επρότεινε. Εκείνο που θα υπακούσει ασφαλώς θα είναι μεγαλύτερο στην αξία. Εάν αναχωρήσεις ένα μέρος για να κατοικείς εκεί και να αγοράσεις ένα κελί προς κατοικίν σου και εξοδεύσεις για την τακτοποίησή του μετά από λίγο χρόνο το εγκαταλείψεις και κατοικείς άλλους αδελφούς όταν θέλεις να επιστρέψεις μη επιζητήσεις να τον απαγορεύσεις αλλά να ζητήσεις άλλο κελί για τον εαυτό σου. Το τρόπος ενεργού δεν θα αμαρτήσεις ενώπιον του Θεού. Εάν όμως μόνος του θελήσει να αναχωρήσει εις αθώς δεν ευθύνεσαι εάν άφησες κατά την αναχώρησή σου διάφορα πράγματα και τρόφιμα και τα εξόδευσε μην τα ζητήσεις από τον αδελφό. Όταν αναχωρείς από το κέλι στο οποίο προηγουμένως είχες κατοικήσει πρόσεξε μην πάρεις μαζί σου όσα πράγματα είχε μέσα. Αυτά να τα αφήσεις για το φτωχό αδελφό σου που θα σε διαδεχθεί και ο Θεός έχει την δύναμη να φροντίσει για σου και αν, όπου και αν βρεθείς, εάν συγκατοικείς μαζί με άλλον αδελφό ή σε ένα κελί και ο λογισμός σου υπαγορεύει περιορισμό φαγητού, μην δεχτείς την σύσταση αυτή. Να απαντήσεις δηλαδή στον λογισμό σου ότι ο αδελφός μου είναι ασθενής, αυτός είναι κύριος μου, καθορίζω την δυνατότητά μου. Εάν πάλι επιθυμείς να υποβληθείς αυστηρά εγκράτεια, τότε να κατοικείς μόνος σου
εις απομακρυσμένων κελίων διανομή φέρει στις δύσκολες θέσεις τον ασθενή αδελφό σου με τον οποίο συγκατοίκεις δέλτα. Αντιγεροντικό. Ένας από τους ασκητάς επισκέφθη κάποτε τον Αβάν Ιωάννη, ο οποίος είχε γεννηθεί ευνούχος. Κατά τη συνομιλία μεταξύ άλλων είπων και τα εξής, Αβάς Ιωάννης, όταν παρέμεινε στη σκήτη, η κυριότερα σχολή μας ήσαν τα έργα που αναφέρονται η σωτηρία της ψυχής μας. Το εργόγυρο το θεωρούσαμε ως πάρεζο. Τώρα όμως, όπως βλέπω, αντεστράφησαν τα πράγματα. Το ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής μας έγινε παρελθόν κυρία δε ενασχόληση και φροντίση το εργόχειρο. Δύο ασκήτες, εξήγησε μας πάτε, γιατί το λέγεις αυτό, πώς διακρίνεις το ένα από το άλλο. Αβάς Ιωάννης. Όσα κάνει ο άνθρωπος εκτενώντας εντολάς του Θεού είναι εργασία χάρη της ψυχής, το να εργαζόμεθα για τις συντήρησεις του σώματος και να συγκεντρώνουμε διάφορα υλικά εφόδια χάρη αυτού πρέπει να τα θεωρούμε δευτερεύουσα ενόχληση, ενασχόληση και να το έχουμε ως πάρελο. Ασκητής. Και πάλι σε παρακαλώ πατέρ μου να μου αποσαφηνίσεις ποιο εκ των έργων αυτό είναι πάρελο και ποιο είναι απαραίτητο ώστε το ένα να προηγείται το άλλο. Αβάς Ιωάννης. Πρόσεξε να το καταλάβεις για παραδειγμάτων. Λοιπόν, πληροφόρησε δε διεμέ ότι είμαι ασθενής. Τι λέει η εντολή του Θεού, τι πρέπει να κάνεις, να με επισκεφτείς. Εσύ όμως σκέπτεσαι. Πρέπει τώρα να αφήσω το εργόχειρο μου και να μεταβώ προς επισκέψεις στους ασθενούς. Προτιμότερο είναι να τελειώσω την εργασία μου και μετά να μεταβομηθώ μεταξύ πιθανών να εμφανιστούν και άλλα εμπόδια και ούτω να ματαιώσω τελείως την επίσκεψη. Χάρη λοιπόν της εργασίας για τα σωματικά σου ανάγκα σε θεώρησες ως παράγον την εκτέλεση της εντολής του Θεού. Η σθένησα και επισκέψεις ασθενή Ματθαίου Καπαϊψον 36. Άκουσε τώρα και άλλο παράδειγμα. Σε επισκέπτεται ένας αδελφός και σου λέει: σε παρακαλώ, αδελφό μου, βοήθησε με να τελειώσω αυτή την εργασία. Τότε εσύ διερωτάς. Να αφήσω τώρα εγώ το εργόχειρό μου να τον βοηθήσω. Εάν λοιπόν δεν μεταβήσει βοήθειά του, περιφρονεί την εντολή του Θεού που επιτάσσει την αλληλοβοήθεια και ασχολείσαι με το παράγον το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι η ηλική σου εργασία. Ο Αβάς Αντώνιος έλεγε στους μαθητές, δεν απέχει πολύ η πνευματική ζωή από το πνευματικό θάνατο. Εάν λοιπόν κερδίσουμε τον αδελφό μας, συντελούνται στην ψυχική του σωτηρία, κερδίσαμε το Θεό. Εάν όμως καταλήξουμε τον αδελφό μας, τότε αμαρτάμε ενώπιον του Χριστού. Ο Αβάς Ιωάννης ο Καλογός έλεγε στους μαθητές, δεν είναι δυνατόν να κτίσουμε οικίες αρχίζοντας την οικοδομή από πάνω προς τα κάτω, θα αρχίσουμε από τα θεμέλια και θα προχωρήσουμε προς τα επάνω. Επειδή όμως οι μαθητές του δεν αντελήφθησαν το νόημα της παραγωγής αυτή, τον παρακάλω να τους εξηγήσει την εικόνα αυτή. Πρόθυμος ούτε ο Αβάς Ιωάννης συνεπλήρωσε το θεμέλιο είναι πάνω στον οποίο πρέπει να κτίσει είναι ο πλησίν που πρέπει να τον κερδίσει Χριστόν για τις αγάπης σου. Αυτό δεν το έργο ότι η πλησίν πρέπει να γίνει πρώτον διότι στην προς τον πλησίν αγάπη έχουν στηριχθεί όλη η εντολή του Χριστού. Μεταξύ ενός γέροντος και ενός αδελφού διεξήχθη ο κατωτέρα διδακτικός διάλογος. Αδελφό, γιατί οι γέροντα μου μερικοί που τόσο πολύ κοπιάζουν για να ζήσουν κατά Θεόν δεν λαμβάνουν χάρη όπως οι παλαιοί πατέρες γέρον. Τότε τέκνον υπήρχε ένα αγάπη και ο καθένας δια της αγάπης φρόντιζε να σύρει τον πλησίον του προς τον ουρανό. Τώρα όμως που επάγωσε το θερμό αυτό αίσθημα της καταχριστών αγάπης στις καρδιές των ανθρώπων, ο καθένας με το απέσχε τον απρόσεκτον βίο του τραβά κάτω τον συνάνθρωπό του. Ακριβώς δε και δι' αυτό δεν λαμβάνουμε τη χάρη. Ο Αβάς Αγάθων δίνω το μέτρο της αλλίας αγάπης αλλήν. Εάν θα μου ειδύνατο να έβρω ένα λεπρό και να του δώσω το ειδικό μου καθαρό σώμα και να λάβω το ειδικό του, τότε θα αισθανόμαι μεγάλη ευχαρίστηση, διότι αυτό είναι η τέλεια αγάπη. Δια τον Αβάν Αγάθων να διηγούνται το εξής περιστατικό. Κάποτε μετέβη στην σκήτη ή στην πόλη για να πωλήσει τα εργόχειρά του. Αφού λοιπόν συνήθισε έναν άγνωστο που ήταν άρρωστος και είχε ρηφθεί στην πλατεία, χωρίς κανείς να υπάρχει πλησίον του, για να τον βοηθήσει. Τότε ο Αβάς Αγάθων έμεινε κοντά του για να τον περιποιηθεί. Δε καλύτερα ενίκησε ένα μικρό δωμάτιο, το ενίκησε και τα απαραίτητα για την περιποίηση του ασθενούς, τα εξοικονόμη από το εργόχειρό του. Άλλοτε πάλι συνέβη το εξής. Εις τον ίδιο τον Αβάν Αγάθων μετέβη στην πόλη για να πωλήσει εργόχειρα. Καθοδόν συνάντα εξαπλωμένο ένα λεπρό. Μόλις τον ίδιο λεπρός του λέει: σε παρακαλώ, Αβά, πάρε και εμένα εκεί κοντά σου και θα πωλήσει τα εργόχειρα σου. Αβά, χωρίς να καθυστερήσει ούτε λεπτό, τον επήρε μαζί του και τον τοποθέτησε δίπλα του όπου πωλεί τα εργόχειρα. Ο λεπρός όμως φαίνεται κάπως αδιάκριτος και απαιτητικός. Μόλις επώλησε το πρώτο εργόχειρο, τον ρωτά: πόσο το επώλησε, τόσα, απάντησε με ειλικρίνεια ο Αβάν Αγάθων. Αγόρασε με να γλύψει
μας είναι απαιτητικός ολίγος. Και ο αγώνας αγάπων χωρίς να αναπτύσσει ικανοποιήσει την επιθυμία του ολίγου μετά από λίγο υπόλοιψη δεύτερον βοήθεια. Ρωτά πάλι ολίγο. Από τώρα πόσο το υπόλοισες αυτό τώρα. Τόσα απάντηση και πάλι αυτό είναι το Σαββάς. Πάρε μου σε παρακαλώ αυτό το αντικείμενο. Πας αγάπη χωρίς ούτε μία αντίζηση έως να εξετέλει το φυσικότερο παράγγελμα και να ικανοποιήσει και πάλι την επιθυμία αυτού του λίγου. Αφού λοιπόν επιτέλους επόλυσε όλα τα εγώχυρα ο Πας αγάπη και έκανε διά όλα το ίδιο, δηλαδή με το αντίτιμο λιγόρα σε κάθε φορά και κάτι που ζήτησε ο Λεπτό και ετοιμάζει το να αναχωρήσει, τον ρώτησε πάλι ο Λεπτό. Φεύγει τώρα, μάλιστα αυτή τη Σαββά. Κάνε αγάπη γέροντά μου και πήγαινε εκεί που με βρήκε διότι δεν μπορώ να μετακινηθώ μόνο. Και τότε ο Αβάς με ειλικρινή και ανεπίδευτη την πρόθεση τον ζήκωσε πάνω του και τον έφερε εις το σημείο όπου αρχικώς τον συνέντησε. Κατά τη στιγμή δε που ο Αβάς αγάθων χαιρέτα το λεπτό για να χωρίσει, ανέκαξε με λεπτό. Ευλογημένο να ζωή αγάθων και εις τον ουρανό και εις τον κύριο, εις τον ουρανό από τον κύριο τη δόξη και πάνω στη γη, όταν ο γέρο σήκωσε το πλέον του για να ειδεί τον λεπτό και να τον επιτιμήσει. Κανένα δεν είδε, ο λεπρός είχε να εξαφανιστεί διότι το άγγελος Κυρίου, ο οποίος ήλθε να τον δοκιμάσει. Διηγούνται για τον ίδιο να βάλει αγάθων ότι είχε μεγάλη προθυμία να εξυπηρετεί όλους από αγάπη. Ούτε ο Σάξ επιβιβάζεται σε βάρκα για να μεταβεί κάποιος, φρόντισε πρώτος αυτός να τραβά τα κουπιά για να μην κουράζονται οι άλλοι επιβάτε. Ο Σάξ πάνε τον επισκέπτονται στο κελί του αδερφού, αμέσως στο χέρι του μόλις ατελείωσε την προσευχή του, ασχολείται με την ετοιμασία της τραπέζης για την ανάπαυση των αδερφών. Η καρδία του ήταν γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Στα κελία παρέμενε ένας γέρον ασκητής που ονομάζεται Απόλλωνος. Αυτός λοιπόν όταν ήρθε το κανείς για να αγκαρέψει η συνοδήποτε εργασία πήγαινε να τα χαράσει. Απερχόμενος δε έλεγε σήμερα θα εργαστώ μαζί με τον Χριστό για την ψυχή μου. Ο Αβάς Θεόδωρος του Ενάτου διηγείται το κατωτέρωπες στα δικών. Όταν ήμουν νεότερος παρέμενε στο βαθύτερο έρημο. Μία λοιπόν ημέρα μετέβη στο εργαστήριο Παρασκευή Σάρτων για να ζημώσω και εγώ δύο ψωματικοί συνήθεια έναν αδελφό που ζήμουν και δεν είχε κανένα τους να το βοηθήσει. Αμέσως τότε άφησα την δική μου εργασία και τον βοήθησα. Μόλις τελείωσα το έργο του αδελφού ήρθε στο εργαστήριο άλλος αδελφός και αυτός πάλι τον βοήθησα για να ζημώσει και να ετοιμάσει τα ψώμια και πάλι να έρχεται τρίτος αδελφός και βοήθησα και αυτόν ομοίως. Και μετά τα αυτά ήρθε άλλος και κατόπιν αυτού άλλος και άλλος και έως έξι τον αριθμό αδελφοί και τους βοήθησα και ζήμωσα. Συνολικώς χάραν αυτόν έξω ο Άσο, αφού δεν τελείωσαν όλοι και έφυγαν, τότε και εγώ ετοίμασα τα δύο ψωμάτια και έτσι ανεχώρησα. Ο Αβάς Αντώνιος εξομολογούμενος έλεγε ποτέ δεν προετοίμασα το συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού. Ο Αβάς Πέτρος διηγεί το εξής περιστατικό από τη ζωή του Αβά Μακάριου. Κάποτε ο Αβάς Μακάριος επισκέφθη έναν αχωριστή, ο οποίος ήταν άρρωστος και σχρόνιο δεν είχε τίποτα να βάλει στο στόμα του. Διότι ήταν μόνος του και δεν είχε κανέναν άλλο στο κέλι του. Αμέσως λοιπόν τον ρώτησε τι προτιμά να φάγει. Ασθενής του απήντησε. Παστέλι. Και τότε ο Αβάς Μακάριος, χωρίς να το υπολογίσει την απόσταση και να βαρεθεί, πήγε στην έρημο. Από την έρημο στην Αλεξάνδρεια και έφερε στον ασθενή αυτό που επιθυμούσε. Αυτή είναι η θυσία χάρη του αδελφού, την επετέλεψε χωρίς να αντιληφθεί κανείς. Ο Αβάς Ιωσήφ ανέφερε μια άλλη περίπτωση από τη ζωή του Αβά Αγάθων. Έλεγε λοιπόν ότι ο Αβάς Αγάθων είχε στο κελί του ένα ωραίο κοπίδι με το οποίο εργάζεται. Μια μέρα επεσκέφθη τον Αβά Αγάθων ένα αδελφό ο οποίο θάμασε το κοπίδι διότι ήταν κατάλληλο και βοήθησε τον χειριστή του. Και τότε ο Αβάς Αγάθων αμέσως και ευχαρίστω το προσέφερε. Δεν τον άφησε να αναχωρήσει αν δεν παραλάβαμε μαζί του το κοπίδι. Διηγούνται για τη ζωή του Αβά ποιμένος τα εξής. Κάποτε παρέμενε εις μία σκήτη μαζί με δύο αδελφούς. Ο μικρότερος εξ αυτούς τους εστεναχώρη πολύ. Στεναχωρούμενος μία ημέρα λέγει προς τον αδελφό μου. Σήκω ευλογημένο να φύγουμε από εδώ. Δεν υποφέρεται πλέον αυτός ο μικρός. Μας έχει παραλύσει πράγματι. Εγκατέλειψαν τη σκήτη και ο μικρότερος μόλις είδαν ότι αργοπολούν να επιστρέψουν. Βγήκε έξω και ήρθε να του αναζητεί. Πράγμα που είδε από μακριά και αμέσως ήρθε να τρέχει ο πίσω μου και να του φωνάζει δυνατά. Όταν τον είδε ο Αβάς ποιμήν λησμόν την ταλαιπωρία και λυπούμενος για την αγωνία του μικροτέρου αδελφού, λέγει στον σύνοδο. Ας περιμένουμε τον αδελφό μας διότι κοπιάζει να τρέχει από πίσω μας. Αφού λοιπόν ήρθε κοντά του ο αδελφός αυτός ο μικρότερος, του έβαλε μετάνοια και του έρωτα. Πού πηγαίνετε και με αφήνετε μόνο. Επειδή μας στεναχωρήσαμε, αποφασίσαμε να αναχωρήσουμε από τον τόπο αυτό, απήντησε ο γέρος. Μάλιστα, όπου θέλετε θα φύγουμε μαζί. Μόλις διαπίστωσε ο Αβάς ποιμήν ότι ο μικρότερος αυτός αδελφός δεν εκράτησε κακία για την απόφαση, ήταν αυτή η στράφη των άλλων αδελφών και του λέει. Ας επιστρέψουμε αδελφό μου και πάλι στο κελί μας, διότι ο αδελφός μας
από εδώ δεν θέλει να μας στεναχωρεί. Ο διάβολος τον παρακινεί σε αυτό. Και επέστρεψαν και πάλι στο κελίον τους. Κάποτε σαρακινοί ληστέ έκαναν επιδρομή στη σκύλη και κατέγραψαν τον Αβάση Σιώρη και τον αδελφόν του. Εγκαταλείψατε σε αυτούς χωρίς ουδέν εφόδιο ή ένδυο. Αφού ανεχώρησαν οι σαρακινοί, βγήκαν στην έρημο οι δύο ληστευτέντες ασκητές για να έβρουν τίποτα φαγητό. Καθώς ερευνούσε ο γέρον το έδαφος, ανακάλυψαν ευμεγέθης ακαθαρσίας καμήλου. Αφού δε με ένα ξένο διασκόπησε την κόρπο του ζώου, ευρύκε κόκκους κρυθαριού. Αμέσως ήρθε να διαλύει το κρυθάρι και να τρώγει έναν κόκκο, να φυλάγει δε άλλο στο χέρι και έναν κόκκο για τον αδελφό. Μόλις τον επλησίασε ο έτερος αδελφός και τον είδε να τρώγει, του λέγει με παράπονο. Αυτή λοιπόν η αγάπη σου, ευρύκες κάτι φαζό κόσμο και το τρώγεις μόνος σου, δεν μπορείς να φωνάξεις και εμένα. Με γλυκύτητα και ρεμία το απαντάει, αδελφέ μου, έσπευσες στην κρίση σου. Δεν σε ειδίκησα. Να το μερίδιο σου, το εφήλεξα ισχύω μου. Λέγονται αυτά, το επρότεινε την παλάμη του με τους κόκκους του κρυθαριού. Για τον Αβά Παφνούτιον έλεγαν το εξής. Ο Αβάς Παφνούτιος δεν έπινε καθόλου ίνο. Κάποτε λοιπόν, ενώ ευάδιζε εις προσορισμένων τόπων, συνήθισε μια συμμορία ληστών. Εκείνη τη στιγμή ληστέ έπινε κρασί. Τον Αβά Παφνούτιον εγνώριζε ο αρχιελιστής, ο οποίος ήξερε για την αρχή του ασκητού να μην πίνει κρασί. Μόλις ο αρχιελιστής είδε τον Αβά Παφνούτιον κουρασμένο και ταλαιπωρημένο της οδηπορίας, γέμισε ένα ποτήρι κρασί του. Συχνώς προς την άλλη, με την άλλη χείρα εκράει το ξύφος το οποίο προτείνω στον ασκητή, είπε απελευθερωτικός. Εάν δεν βγεις στο κρασί αυτό θα σφανέψω. Ο Αβάς Παφνούτιος εδέχει τότε στην ψυχή του τη μυστική πληροφορία της χαράτους ότι η του ότι θέλει είτε να πει το κρασί επειδή επιθύμει να σώσει τον αρχιελιστή. Έλαβα λοιπόν το ποτήρι και ήπιε το κρασί. Ο αρχιελιστής όμως αμέσως συλλέχθηκε από τη συνείδηση και αντιληφθείς ότι στεναχώρησε τον ασκητή, μετανόησε και του είπε: Συγχώρεσε με, Αβά, διότι σε στεναχώρησε. Αντί άλλης απαντήσεως, ο γένων του είπε: Πιστεύω στο Θεό ότι εξαιτίας του ποτηρίου αυτού θα σε λέει και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη. Και ο αρχιελιστής μεταστραφή σε εσωτερικούς ως δια του θαύματος ομολόγησε: Πιστεύω στο Θεό ότι με τη δύναμη αυτού από τώρα και στο εξής κανένα δεν θα κακοποιήσω. Τότε έτσι ο Αβάς Παφνούτιος εκέρδισε με τη βοήθεια του Θεού όλους τους ληστές επειδή δεν έκανε το θέλημά του χάρη του Κυρίου. Κάποιος διηγήθη την εξής ιστορία. Κάποτε έζη στη μια επαρχία ένας αριστοκράτης αξιωματούχος του κράτους, νέος και πάρα πολύ ωραίος. Αυτός λοιπόν είχε φίλο ένα εκ των επισήμων της επαρχίας ανδρών, συζευγόμενο με γυναίκα νεότερα από αυτόν κατά την ηλικία. Το ζεύγος των επισήμων αυτών ανθρώπων εκάλυπτε τακτικώς εξαγάπης των αξιωματούχων και συνέτρωγε με ταυτούς στην οικία του. Η γυνή όμως συντοχρόνων κατελήφθη από ιδιαίτερα προς τον οικογενειακό αυτόν φίλο επιθυμία έως που εχμαλωτίστη τελείως από το σφοδρό ερωτικό πάθος και αισθένση. Την ψυχική αυτήν κατάσταση γυναικός ούτε ο ξένος αντελήφθη αγνώνει τελείως το αίσθημα αυτής, αλλά ούτε και ο σύζυγος. Ούτε ως εκάλεσε πλησίων της ασθενούς αρκετούς ιατρούς οι οποίοι τον πληροφόρησαν ότι ο σύζυγος του δεν πάσει από σωματική ασθένεια αλλά από ψυχική. Κατόπιν τη διαπιστώση αυτής άρχισε ο σύζυγος να παρακαλεί τη γυναίκα του και να την πιέζει με κάθε τρόπο για να μάθει την αιτία της νόσου. Επιτέλους καθώς δώσε να την πείσει να του αποκαλύψει την αλήθεια. Μία ημέρα λοιπόν τον καλή πλησίον της κλίνης του και του λέει: Όσο στον κύριε μου καλήσει στο σπίτι μας νέους ανθρώπους, αυτό βεβαίως το κάνεις ή από αγάπη ή από απλότητα χαρακτήρας. Εγώ όμως ως γυνή αδύνατος έπαθα από κρυφόν πάθος εξαιτίας του αριστοκρατικού εκείνου αξιωματούχου, μετά του οποίου τακτικό συνετρώγαμε. Μόλις ήκουσε την εξομολόγηση αυτήν, ο σύζυγος δεν αταράχθηκε καθόλου, αλλά ησύχασε. Μετά από λίγες ημέρες ήρθε ως συνήθως στο σπίτι ο αριστοκράτης. Αμέσως λοιπόν ο σύζυγος τον καλεί κατευθείαν και του εκμεστρέφηκε όλη την υπόθεση. Αφού με τα προσοχή σήκωσε ο αριστοκράτης την υπόθεση, όχι μόνο δεν επέτρεψε στον εαυτό του να δεχτεί υπόπτους λογισμούς για τη γυναίκα του φίλου του, αλλά από πραγματική αγάπη κινούμενος ελυπήθη βαθύτερα για την κατάσταση και απευθυνόμενος προς τον σύζυγο, του είπε με ειλικρίνεια: Καθόλου μη λυπήσει, κυρία μου, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Αμέσως έφυγε εν συνεχεία, ξυρίζει το κεφάλι του, την ωραία του κόμη, αλλά και κατά το πρόσωπο του τα φρύδια του. Τούτο τρόπο από ωραίο σπίτι μεταβλήθη άσχημο και φεδρό, ώστε να μην συγκινεί. Η επόμενη μέρα ρίχνει πάνω από ένα λεπτό μανδύλι και επισκέπτεται την οικία των φίλων του. Ευρίσκει πράγματι στο κρεβάτι ασθενή τη γυναίκα και πλησίων αυτής να κάθεται με μελαγχολική αξιοπρέπεια ο άντρας, ο σύζυγός της. Τους εχαιρέτησε και πετά από πάνω το μανδύλιο εμφανιζόμενος άσχημος και φωνικός. Είδετε πώς με έκανε ο κύριος. Η γυναίκα μόλις τον είδε έξαφνα σε αυτήν την κατάσταση ασχήμα στην οποία από τόση ωραιότητα περιέπεσε, εξεπλάγει με τη βοήθεια του Θεού για τις καλές προαιρέσεις του αριστοκράτου. Ησύχασε
από τον πόλεμό της, θεραπεύθηκε από το πάθος της και υγεύθη η γης από τις κλίνες, χωρίς πλέον να ενοχληθεί από εκείνους λογισμούς. Ο Αριστοκράτης, αφού συνομίλησε μαζί του, επολίγων ειρηνικά ανεχώρησε και τότε πλέον, ποτέ πλέον δεν επανήλθε πλησίον του. Κάποτε ένας γέρον ασχητής συστέμισε στη σκήτη και εξέφρασε την επιθυμία στους αδελφούς να φάγει φρέσκο ψωμί. Την επιθυμία αυτή του γέροντος αντελήφθη κάποιος αδελφός που ειδονίζεται τον καλόν αγώνα. Αμέσως λοιπόν επήρε το επανοφόριό του, το γέμισε με ψωμία ξέρα που υπήρχαν στη σκήτη και ανεχώρησε στην έρημο για την Αίγυπτο. Εκεί τα αντίλαξε με φρέσκους και ζεστούς άρκους και ταχύως επέστρεψε στη σκήτη και προσέφερε εις τον ασθενή γέροντα. Οι παριστάμενοι αδελφοί μόλις είδαν, αχνίζοντας τους άλλους τους οποίους με τόση θυσία προσεκόμισε ο αδελφός, συνεκκινήθησαν και θαύμασαν από την αγάπη του αδελφού. Ο ασθενής γύρω τόσο συνεκκινήθη από τη θυσία αυτή του αδελφού, ώστε δεν ήθελε καθόλου να τους δοκιμάσει. Εις τους υπομένοντας δε αδελφούς έλεγε, είδα ότι αυτή είναι ποτισμένη από τον υδρότα και το αίμα του αδελφού μου. Πώς λοιπόν να φάγω το αίμα του αδελφού μου, υπασιστάμενο τον παρακάλεσαν επομένως. Πρέπει γέροντα να φάς για να μην πάει χαμένη η θυσία αυτή του αδελφού. Καθόλου τον παρακλήσαν αυτό με δέχτη, ο γέρον και έφαγε. Ένας ενάρτητος ασκητής συνήθισε κάποτε ένα δαιμονισμένο που δεν μπορούσε να νηστεύει. Λυπήθη βαθέως για την κατάσταση αυτή του δαιμονισμένου και παρακάλεσαν επομένως το Θεό να ελευθερωθεί ο δαιμονισμένος από τη διαβολική τυραννία, να μην εισέλθει σε αυτόν τον δαίμονα. Πράγματι λοιπόν ο Θεός έκρισε τη δέησή του και ο δαίμον εισήλθε εις τον ασκητή θεραπευθέντος. Τελείωσε ο ασθενής, ο ασκητής ενοχλούμενος υπό του δαίμονος, επέμενε στην νηστεία και στην προσευχή και αφοσιούται στην άσκηση. Εντός λίγων ημερών ο Θεός απομάκρυνε από τον ασκητή το δαίμονα, επιβραβεύοντας ούτε το θησαυρό της αγάπης του. Ένας μοναχός εισκύτευε σε ένα κελί της ερήμου μόνος του, ούτως είχε και ένα υποτακτικό και διέμενε σε άλλο κελί μακράν αυτού 10 μίλια. Του είπε λοιπόν ο λογισμός μια ημέρα να φωνάξει τον αδελφό να έρθει εδώ να παραλάβει τον άρτον. Την ίδια όμως στιγμή νίκουσε μια άλλη φωνή στη συνείδησή του που του έλεγε «Δια τον άρτον τώρα να βασανίσω τον αδελφό μου, είναι προτιμότερο εγώ να του τον πάω». Πράγματι, λαγών των άρτων ανεχώρησε για τον αδελφό. Ενώ δε επήγαινε, σκόταψε εις μία πέτρα και εκτύπησε το δάχτυλο. Αμέσως από την πληγή εξήλθε το άφητο νόημα και τόσο πολύ επονούσε, ώστε από τη δρυμύτητα του πόνου έκλαιγε. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη εμφανίζεται ένα παιδί, ένας άγγελος, ο οποίος με λυπήτα τον ρωτάει, τι κλαίεις. Πόνο του απέτησε ο μοναχός και του έριξε την πληγή που είχε στους πόδες του. Μην κλαίσεις, επαναλαμβάνει ο άγγελος. Τα βήματα τα οποία κάνεις χάρη του Κυρίου μετρούνται και υπολογίζονται ως αξιόμιστος πράξη. Μεγάλης αξίας ενώπιον του Θεού, από την παρουσία του Αγγέλου και τους λόγους του ενισχύθηκε ο ασκητής, ευχαρίστησε τον Θεό και με χαρά συνέχισε την πορεία του. Αφού ήρθε στο κελί του αδελφού και του προσέφερε τους άρτους και διηγήθησε αυτόν την εκδήλωση της φιλανθρωπίας του Θεού για τις εμφανίσεις του Αγγέλου, μετά τα αυτά ανεχώρησε. Την επόμενη μέρα λαγών πάλι τους άρτους, απήλθε εις άλλον μοναχό για να του προσφέρει την απαραίτητη τροφοδοσία. Συγχρόνως όμως και ο άλλος προς τον οποίο μετέβαινε ήρθε το πλησίον του δι' αυτόν τον σκοπό. Καθοδόν συναντήθησαν και άρχισαν μία πρωτότυπη μεταξύ των φιλονικία. Ένα θησαυρό είχα και επιζητείς να μου το κλέψεις, είπε ο υπάγονης των εισεσχόμενων. Η στενή θύρα της σωτηρίας μόνο σε χωρεί. Άφησε και μας να εισέλθαμε μαζί σου, απήντησε ο δεύτερος. Ενώ συνομίλου εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και τους λέει, αυτή η φιλονικία σας ανέβη στο Θεό ως μη ευωδίας πνευματικής.